Μα πείτε μου τώρα, κυρία Μαριάνθη, εδώ στο χωριό, στο Καβούσι, υπάρχουν σαν και εσάς γυναίκες που μιλάνε με ξεκαθαρογλωσσίδια? Δεν υπάρχουν. Και γιατί λέγονται ξεκαθαρογλωσσίδια? Διότι μπερδένει η γλώσσα, θα τα πεις. Και πώς λέγονται είπαμε αυτά? Ξεκαθαρογλωσσίδια. Θα μας δώσετε ένα παράδειγμα? Ο Ρουμπής, ο Κουμπής, ο Ρουμποκομπολοζής. Επίζει να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολοζέψει. Και του πήραν τα ρουμπζά του, τα κουμπζά του, τα ρουμποκομπολογά του, οι ρουμπίδες, οι κουμπίδες, οι ρουμποκομπολοζίδες. Εκκλησά μου η βοτή, σε γλυκό μολύβδο κοντιλοπελέτσι. Ποιος σε γλυκό μολύβδο κοντιλοπελέτσισε, του γλυκό μολύβδο κοντιλοπελέτσι, ο ζώος. Να τα γλυκό μολύβδο κοντιλοπέλε κάσα σου, να σε γλυκομολιού το κονδύλο που πελετσίσω πιο καλά παρά του γλυκομολιού το κονδύλο που πελετσί. Το γλυκομολιού το κονδύλο που πελετσί ο ζώος. Αχ, γιαγιά μου, μα πες μου τώρα, όλα αυτά ποιο τα άμαθε? Ο πατέρας μου. Από ποια ηλικία τα άμαθε όλα αυτά? Ο πατέρας μου ύφησε 18 χρονών εθελοντής στο Μικρασιατικό πόλεμο και πολέμησε στη Σμύρνη. Ήζησε την έξοδο τη Σμύρνη, όλα μου τα σπί, πολλά μάνια σε ώρα σα λέω. Αυτά. Λοιπόν, είχαμε 12 χρόνια στρατιώτη. Σε ήξερε πάρα πολλά, τι ήταν του δημοτικού, αλλά είχε πολλά βιβλία τα οποία τα διάβαζε και ήξερε πάρα πολλά, σαν να ήταν του Πανεπιστημίου. Αρχίζομαι αναστεναγμούς με μάτια δακρυσμένα. Να γράψω πόνος και καημούς που σε τραβώζα σένα. 3 χρόνια πάνε σήμερα που σύρνω το σεβδά σου και έκαψε στα και έκαψε πια τα νιάτα μου που να καεί η καρδιά σου. Ένα πρωί σε κοίταξα στο δώμα σα απάνω και εράεσές μου την καρδιά, φοβούμαι μην πεθάνω. Εράεσές μου την καρδιά, δεν θέλω πιο να ζάνει, και ας πεθάνουν οι γιατροί και ας μη βρεθεί ποτάνει. Όλοι οι γιατροί πεθάνανε, τα γιατρικά σωθήκαν και τη δική μου την καρδιά με τις πληγές αφήκαν. Ούτε βοτάνια μου εφαλούν, ούτε άζοι βοηθούνε, μα τα ζαχαριά σου τα μάτια σαν με δουν. Γιαγιά, μα πες μου πόσο χρόνο είσαι? 87. Και πώς είναι δυνατόν να τα θυμάσαι όλα αυτά? Γιατί ήμουν παιδί όταν τα μάθα. Σε το μυαλό μου το, σαν το κομπιούτερ καθαρό. Ήμουν πανέξυπνη, αλλά έκανα βλασία που δεν πήγα στα γράμματα. Γιατί δεν είχαμε τα γρόσα τότε, την εποχή έτσι. Λοιπόν, εγώ σπούδαξα τον αδερφό μου. Και πώς το σπούδασες, γιαγιά? Με τη βελόνα που αυτά. Ήσουνα η μοντίστρα του χωριού. Μοντίστρα του χωριού από το 1951 άρχισα το επάγγελμα. Και ποιος σου μάθε την τέχνη? Στη Ζεράπτρο πήγα σε μια μοντίστρα και είχε 15 μαθήτριες και μου λέει εσύ θα βγεις μια από τις καλύτερες μοντίστρες. Και όντως βγήκα. Είχαμε 15 μήνες για να μάθω. Ήμαθα με γεωμετρία. Στο τέλος ήρθα αυτά πρακτικά διότι ήμαθα. Λοιπόν, στην Αύγω χτίσαμε νύχτη στο πατέρας μου σπίτι και πηγαίναμε και κάναμε καλοτσέζα την κατοχή, γιατί την κατοχή είχα γεννηθεί το 36. Η κατοχή έγινε το 40 και πήγαμε στην Αύγω και τσιμούμαστε σε ένα μονόσπιτο. Για στρώμα είχαμε αγκουδούρους, δεν ξέρω αν ξέρετε, τι βάλαμε κάτω. Κάτι φυτά που βγαίνουν στα χωρόφια τσίνουν πολύ μαλακά, ήταν σαν το στρωματέξ. Και έτσι στρώναμε στο κρεβάτι, είχαμε σαν κρεβάτι, ένα δωμάτιο ήταν. Και κάτω, σε στρώναμε και στρώναμε σε ρούχα και σημούμαστε. Είχαμε ένα κρεβάτι και σημούμουν εγώ με τον αδερφό μου και η μάνα μου με τον πατέρα μου ήταν κάτω. Καγκουδούρους. Κατεβαίναμε με τα γαϊδουράτσια και με τα πόδια. Γιατί αυτό το τότε δεν είχαν, δεν πήγαινε. Και καθόμαστε τα πρώτα χρόνια που ήμουν απάντρευτη στα σώπατα, τον λέγανε την περιουσία. Είχαμε σπιτάτσια, κάναμε ζητωμέματα, λέγαμε παραμύθια, ιστορίες, διάφορα. Σαν επαντρεύτηκα πήγα στην Παναγία. Στην Παναγία είσαι ο άντρας μου, είσαι σπίτι, ένα παλιό, αλλά χτίσε στρατσενούργιο. Τον βοήθησα, αν είχαμε λεφτά, και του λέω, εγώ ας βοηθήσω, θα το σας πω. Τσεράφτω.
το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου έγραψα 55 φόρμες στο νοσοκομείο. Και του λέω τα λεφτά θα πάρω από το νοσοκομείο, θα τα διαθέσω μες στην αύγω στο σπίτι. Το σας συμβούλευω, μη λέτε ότι έμπορο δεν θέλω. Αυτό θα λέτε. Αν μην πείτε λέω ότι μπορείτε, γιατί στα νιάτα μπορούμε όλοι. Βεβαίως, μου λέγανε πως έχει μάνα σου κάνα χαρά, με ενδιαφέρει, τα κάνει μάνα μου, με ενδιαφέρει τι θα κάνω εγώ στο σπίτι μου. Λοιπόν, ο άντρας μου ήταν δουλευταράς, αλλά με έμαθε και πολλά πράγματα. Ήμαθα βρέτσε, σοβαντίζω, ήμαθα και τροσίζω. Αγαπάτε τα άνθη, αγαπάτε τα δάση. Κάθε αγνό λουλουδάκι, κάθε πράσινο φύλλο που καλύτερο άλλο θέλει να βρείτε στην πλάση και πιστότερο φύλλο. Με ολίγο νεράτσι, λίγο χώμα και αέρα ξεφερτρώνουν, βλαστάρουν και τον κόσμο στολίζουν και σε εμάς ότι έχουν τη ζωή τους χαρίζουν.